Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Ξεκίνησαν ήδη οι αιτήσεις για οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένων από τη ΔΕΗ με το πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ, Γιώργο Αδαμίδη, να συμβουλεύει τους εργαζόμενους για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν επάνω στη σημαντική αυτή υπόθεση. Συνάδελφοι, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν κάποιες απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα της οικειοθελούς αποχώρησης μετά και την πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, το οποίο ως γνωστόν προέκυψε μετά και την τηλεδιάσκεψη της 15ης Μαΐου, για το οποίο η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ εκτιμά ότι είναι ένα πρόγραμμα και μία πρόταση αρκετά θετική για τα σημερινά δεδομένα. Ωστόσο, είναι απαραίτητες κάποιες διευκρινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, κυρίως για ζητήματα συνταξιοδοτικά. Καταρχήν, έτσι όπως αναφέρηκε η χθεσινή ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, το πρόγραμμα αφορά όλους τους μισθωτούς οι οποίοι είναι γεννημένοι από 1 Ιανουαρίου του 1965 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1965. Προφανώς αφορά και τους μεγαλύτερους, αλλά οι ηλικίες των 55 ετών, η ηλικία των 55 ετών είναι η μικρότερη ηλικία που μπορεί σε αυτήν τη φάση να αγοράσει εντός εισαγωγικών το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όσοι εργαζόμενοι είναι γεννημένοι μέχρι και την 31 Δωδεκάτου του 1965 ή συμπληρώνουν τα 55 τους χρόνια στις 31 Δωδεκάτου του 2020, μπορούν, εάν θέλουν, να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης με τον πόνους των 20.000 ευρώ, το οποίο προφανώς είναι αφορολόγητο, συν την νόμιμη αποζημίωση. Από εκεί και πέρα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά και μόνο και προέκυψε για τους λόγους τους γνωστούς, δηλαδή της απολιγνητοποίησης, για τις λιγνητικές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία και τις λιγνητικές μονάδες στη Μεγαλόπολη. Όσοι εργαζόμενοι δηλαδή είναι στα ορυχεία και τους σταθμούς της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, δηλαδή και η Λιγνητική Μελίτης και η Λιγνητική Μεγαλόπολης, εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς επίσης και κάποιες άλλες υποστηρικτικές λειτουργικές δραστηριότητες σε αυτές τις μονάδες, όπως είναι το κλιμάκιο επίβλεψης της Πτολεμαΐδος, όπως είναι οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα ιατρία των σταθμών και των ορυχείων, και πάει λέγοντας. Τώρα, αυτό που χρήζει απαραίτητης διευκρίνησης είναι το ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει το σύνολο των εργαζομένων να καταθέσει σε ένα ειδικό έντυπο που θα προκύψει από την επόμενη εβδομάδα την πρόθεσή του να αποχωρήσει μέχρι τις 30 Ιουνίου, ανεξάρτητα αν συμπληρώνει τα 55 του στις 31 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να το καταθέσει αυτό εγγράφως τις επόμενες ημέρες και μέχρι 30 Ιουνίου και να αποχωρήσει όταν θα κλείσει μίνιμουμ τα 55 του χρόνια. Αυτό που όμως χρειάζεται μεγάλη διευκρίνηση, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι για εργαζομένους οι οποίοι ενδεχομένως έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν, αλλά αν αποχωρήσουν δεν θα μπορέσουν να πάρουν σύνταξη. Καλησπέρα Ζήση Μητσιάβα. Καλησπέρα Παναγιώτη. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τοπικής και όχι μόνο επικαιρότητας, κυρίως της τοπικής τέλος πάντων, με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ να δίνει τις δικές του συμβουλές στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι κακά τα ψέματα για την οικειοθελή αποχώρηση και συνταξιοδότηση από τη ΔΕΗ βλέπουν να παίρνουν αρκετά χρήματα περισσότερα από αυτά που υπολόγιζαν 2 και 3 μήνες πριν. Φυσικά Παναγιώτη, γιατί αυτό που έχει συμφωνήσει η διοίκηση της επιχείρησης μαζί με τα συνδικάτα και σαφώς τη ΓΕΝΟΠ είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, και το κοιτάνε όλοι με πάρα πολύ θετικό μάτι. Δηλαδή, όλοι όταν εννοώ, όλοι αυτοί που έχουν συμπληρώσει τα κριτήρια. Τα 35.000 ευρώ, που μάλιστα με τον πόνους να είναι αφορολόγητο των 20.000 ευρώ, δεν νομίζω ότι μπορεί να τα βρει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κάποιος για να φύγει από τη δουλειά του
στα 55 έτη. Όποιος δηλαδή συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του αυτή την περίοδο, αυτή τη χρονιά, με τις 31 Δεκάτου 2020 τη ΔΕΗ, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι τις οποίες έχει εξηγήσει σήμερα ο κ. Σαταμίδης. Δεν τις είδαμε όλες στο βίντεο, προφανώς ήταν μεγάλη η τοποθέτηση του Προέδρου που έγινε μέσα από Facebook. Μπορούν όμως όλοι οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα συνδικάτα και στη ΓΕΝΟΠ για να παίρνουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, δεν συμπληρώνουν όμως κάποια άλλα ασφαλιστικά κριτήρια, χρονικά εννοώ, ή χρόνους εργασίας, και ενδεχομένως μπορεί να χάσουν την πλήρη συνταξιοδότησή τους ή ακόμα και ολόκληρη τη συνταξιοδότησή τους. Άρα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα συνδικάτα λένε ότι πρέπει να ρωτάνε όλοι μέχρι το επόμενο διάστημα, νομίζω, γιατί γίνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου. Και όσοι ξέρουν καλά τα της ΔΕΗ λένε ότι θα υπάρξει και δεύτερο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, καθώς η επιχείρηση στοχεύει να απαλλαχθεί από εργαζομένους μεγάλων ηλικιών και να κάνει προσλήψεις νεότερων, φυσικά με μισθούς που δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που ξέρουμε σήμερα στη ΔΕΗ. 1.000 με 1.200 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, νομίζω. Στην πολύ καλύτερη περίπτωση, Παναγιώτη, σωστά το λες. Και βεβαίως αυτά τα χρήματα δεν, που πέφτουν τώρα στην οικειοθελή απαχώρηση, μιλάμε για στην πρώτη φάση ίσως 700, ίσως και λίγο περισσότεροι εργαζόμενοι στη Δυτική Μακεδονία, σε ορυχεία και σταθμούς που αφορά. Ας σκεφτούμε όλοι πόσα χρήματα θα πέσουν άμεσα στην λεγόμενη οικονομία της χώρας, δηλαδή στην αγορά, μακάρι να πέφτουν στην αγορά. Δεν είναι και λίγοι αυτοί που λένε ότι περισσότερα είναι αυτά τα χρήματα από αυτά που δικαιούμαστε από τη λεγόμενη δίκαιη μετάβαση. Έτσι. Θα δούμε και παρακάτω τις εξελίξεις. Θα τα πούμε κιόλας αυτά. Να πούμε στο μέτωπο του κορονοϊού, που πλέον δεν έχουμε ενημέρωση από τους Τζόρδα και Χαρδαλιά, τα είπαμε και χθες. 18 νέα κρούσματα στη χώρα, τα 11 συνδέονται με μια σειρά κρούσματων. Αλλά τώρα εντάξει, είναι λίγο πιο αυξημένος ο αριθμός σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Να το πούμε. Ναι, και υπάρχουν και δύο κρούσματα από ό,τι διάβασα την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, τα οποία οφείλονται σε δύο επαναπατριστέντες στη χώρα μας. Το 18 σαφώς είναι ένα νούμερο που τις τελευταίες μέρες δεν έχουμε συνηθίσει, αλλά προφανώς δεν κρίνεται κάτι ανησυχητικό αυτή τη στιγμή. Φυσικά για τη Δυτική Μακεδονία παραμένουμε στα 153, δηλαδή στο 0. Με 57 νέες δειγματοληψίες. Μου έκανε εντύπωση ο αυξημένος αριθμός, ειδικά σε Μποδοσάκιο και Μαμάτσιο, 43 στα δύο νοσοκομεία. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα πλέον να παίρνονται τόσες πολλές δειγματοληψίες. Υποθέτω ότι το σημερινό πρέπει να είναι ζήσεις ίσως δειγματοληπτικό σε κάποια δομή, γυροκομεία, Ρωμά, μετανάστες, δεν ξέρω. Γιατί είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα και πλέον και εσύ και εγώ το ξέρουμε και οι συνάδελφοι, έτσι. Αυτό. Πιθανότατα να είναι και αυτό, γιατί δεν έχω την πλήρη ενημέρωση. Ίσως δηλαδή είναι, όμως... είναι αυτό, τέλος πάντων. Αυτό θα είναι. Καλό είναι ότι γίνονται ακόμα τεστ, γιατί θυμίζουμε ότι δεν έχουμε απαλλαγή εντελώς. Το 0 είναι καλό που το μεταφέρουμε εμείς, αλλά ας παίρνουμε όλα τα μέτρα και εφόσον έχουμε και το εργαστήριο και μπορούμε και έχουμε και τα αντιδραστήρια, βεβαίως, ας γίνονται οι έλεγχοι. Πολύ βασικό αυτό με τα αντιδραστήρια. Πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης στην περιοχή τις τελευταίες ώρες και πρέπει να το πω μετά από μια παρέμβαση και δήλωση της βουλευτή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπης Βέτα, η οποία ουσιαστικά έκανε γνωστή και την αναφορά του Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί δεν το είχαμε πάρει και χαμπάρι. Σε μια μακροσκελή συνέντευξη στην Bild που δημοσιεύτηκε στα κεντρικά sites, υπάρχει μια αποστροφή για τη Δυτική Μακεδονία. Η κυρία Καλλιόπη Βέτα άσκησε κριτική και βρήκαμε αυτή τη δήλωση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει στους Γερμανούς συναδέλφους ότι εμείς κλείνουμε τα ανθρακοριχεία, όπως τα χαρακτήρισε. Βλέπουμε και τη φωτογραφία της συνέντευξης. Αλλά αυτό που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον είναι η αποστροφή του για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, λέγοντας ότι εντάξει, από εδώ και πέρα τέλος ας κάνουν και κάτι άλλο, να βρουν να κάνουν και κάτι άλλο. Και από αυτή την εξέλιξη θα ωφεληθούν και γερμανικές επιχειρήσεις. Έτσι. Ναι. Κοίταξε, επειδή το πρωί δόθηκε το κομμάτι της συνέντευξης που αναφέρεται στον ελληνικό τουρισμό, έτσι, νομίζω αυτή ήταν η στόχευση της συνέντευξης. Ναι, το μεγάλο κομμάτι είναι αυτό, στο τέλος μιλάει για... Έχω ψάξει όλο το βίντεο, Παναγιώτη, λίγο πριν, στην περίπου 25 λεπτή συνέντευξη, κάπου εκεί, θυμάμαι καλά, κάπου το λέει, ναι. Πώς προκύπτει η συζήτηση? Αναφέρεται στο περιβόητο πρόγραμμα SURE που συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την στήριξη και την ανάκαμψη
των χωρών μετά την πανδημία του κορονοϊού. Και απαντά σε ένα ερώτημα ο κ. Μητσοτάκης του στυλ «Πού θα ρίξουμε τα λεφτά?» και λέει ότι θα πάμε λεφτά, θα οδηγήσουμε λεφτά για την περιβόητη πράσινη συμφωνία, την οποία εμείς στην Ελλάδα την προχωράμε πιο γρήγορα από τη Γερμανία, το λέει σε γερμανικό μέσο, θυμίζω. Και βέβαια κλείνονται στα ανθρακοριχεία, όπως θα λέει τέλος πάντων, στη Βόρεια Ελλάδα, εννοεί τη Δυτική Μακεδονία. Και βεβαίως και αυτό που κάνει πλέον εντύπωση είναι η φράση, οι πολίτες εκεί πρέπει να βρουν κάτι άλλο να κάνουν. Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει ότι δεν κάνει πίσω στην απολυντοποίηση. Πηγαίνει μέσα στη Γερμανία και λέει στα μούτρα, αν την επιτραπεί έκφραση των Γερμανών, ότι εμείς προχωράμε πιο γρήγορα την απολυντοποίηση από ό,τι εσείς. Βεβαίως λέει ότι θα ευνοηθούν και γερμανικές εταιρείες. Αυτό δεν είναι είδηση, το ξέρουμε. Η περιβόητη ΑΡΒΕ. Ποιες εννοεί, ας πούμε, γερμανικές επιχειρήσεις? Ναι, άλλωστε. Την RWE, δεν... ας πούμε. Πώς. Ποιες γερμανικές επιχειρήσεις εννοεί, την RWE. Μπορεί να εννοείται οποία... και τη Siemens και άλλες γερμανικές επιχειρήσεις. Πιθανότατα. Αυτήν ονόμασε αυτή τη στιγμή. Και οι άνθρωποι της οποίας έχουν τριγυρίσει στα ορυχεία πολλές φορές και συγκρατώντας πάρα πολλές σημειώσεις το προηγούμενο διάστημα. Έτσι δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Πάντως, ζήσει η αποστροφή του για τη Δυτική Μακεδονία, νομίζω ότι είναι κάπως ατυχής. Ναι, είναι ατυχής. Απλώς λέω ότι το ποντάρισμα στο οικολογικό προφίλ του κ. Μητσοτάκη του επιτρέπει να μην σκέφτεται καν ούτε αυτήν τη ρητορική, αυτήν την δική μου εκτίμηση. Έτσι. Εντάξει, αλλά εδώ υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή η οποία αγωνιά και βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα του οικονομικού μαρασμού από τη βίαιη απολιγνητοποίηση. Εκεί είναι η ένσταση πολλών. Συμφωνώ απόλυτα. Απλώς λέω ότι εκτιμώ ότι στο μυαλό του Πρωθυπουργού πλέον η ιστορία είναι τελειωμένη. Αλλά το να βρουν οι κάτοικοι στη Δυτική Μακεδονία επιτέλους να βρουν να κάνουν κάτι άλλο. Συγγνώμη, αλλά ο τρόπος είναι λίγο, νομίζω, χτυπά πολύ άσχημα. Προκλητικός, για μένα. Τρόπος. Δηλαδή, αυτό το προσοχή, κάτι άλλο που πρέπει να βρούμε εμείς να κάνουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία, πρέπει να διαμορφωθούν οι συνθήκες. Και τις συνθήκες αυτές πρέπει να τις διαμορφώσει η κυβέρνηση, η οποία επιλέγει βία και ξαφνικά να αλλάξει όλο το ρούτ της ιστορίας και της οικονομίας για μια περιοχή που στηρίζει πάνω από το 50% του ΑΕΠ της σε αυτή την ιστορία. Εγώ ζήτησα, θα ήθελα επιτέλους να δω και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, να πούνε, συμφωνούν με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Κασαπίδης τι θέση έχει για τη συγκεκριμένη δήλωση, έτσι. Γιατί αυτό το να βρουν να κάνουν κάτι άλλο μπορεί να στο εξηγήσει κάποιος τώρα λέγοντας ότι ετοιμάζουμε το σχέδιο. Ένα σχέδιο όμως που το περιμένουμε. Έχουμε βάλει το κάρο μπροστά από το άλλο, μια έκφραση που λέγεται, για να καταδείξει ότι δεν έχουμε σχέδιο αυτή τη στιγμή και έτσι είναι. Και βεβαίως να πω εδώ για άλλη μια φορά για τα πολιτικά, τα ανακλαστικά της κυρίας Βέτας. Δεν λέω αν συμφωνώ ή διαφωνώ με την τοποθέτησή της. Αλλά... λέω απλώς ότι πολύ σωστά έπραξε και ανέδειξε, αν θες, και αυτό το κομμάτι της συνέντευξης του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι. Ορθώς το επισημαίνεις, έτσι είναι. Η αλήθεια αυτή είναι, η πραγματικότητα αυτή. Ζει στην ίδια στιγμή. Διαβάζουμε στο Facebook του τέος Δημάρχου Κοζάνης, του Λευτέρη Ιωαννίδη, ο οποίος είναι και αυτός που αναδεικνύει αυτό το θέμα, για 31 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο σε Δήμους της περιοχής, έτσι. Εντάξει, έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Αναμενόμενο. Ότι το Πράσινο Ταμείο ενεργοποιείται από την περιβόητη συντονιστική επιτροπή της δίκης μετάβασης, τον κύριο Μεσογλή. Έχουν βγει αυτά σε δελτία τύπου τις προηγούμενες εβδομάδες. Παρακολουθούν σωστά τα θέματα και ενημερώνονται, ξέρουν πότε υπάρχουν εξελίξεις. Είχε ανακοινωθεί για τα 31,5 εκατομμύρια, αφορά κάποια έργα, τα οποία θα είναι και για το Δήμο Κοζάνης, νομίζω, ένα. Αυτή η περιβόητη λιματολάσπη, το βιολογικό, μια πρόταση που είχε περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Και μια σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Ναι, είναι στα πλαίσια, θα βγει ακόμα μια πρόσκληση μέχρι το τέλος του 2020 το Πράσινο Ταμείο. Είναι και στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται από την κειμένη επιτροπή του κ. Μουσουρούλη, ώστε να υπάρχει η μεταβατική περίοδος όπου δεν υπάρχουν τα χρήματα του Ταμείου Ειδικής Μετάβασης. Το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί πλέον. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο για το θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα. Ναι. Χθες είχαμε μια διαφορετική βραδιά στις εκκλησίες της χώρας, η απόδοση του Πάσχα, όπως λέγεται εκκλησιαστικά, μια μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας η Εκκλησία μας, η Ελλαδική Εκκλησία, έχει αποφασίσει εδώ και αρκετές εβδομάδες
να τιμήσει την μέρα του Πάσχα, η οποία φέτος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δυστυχώς για όλους, δεν τιμήθηκε και δεν εορτάστηκε όπως κάθε χρόνο με τους πιστούς στις εκκλησίες. Ήταν μια βραδιά διαφορετική. Στην περιοχή μας, ωστόσο, πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς κυριάρχησαν τα όσα είπε στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Σερβίων και ο Κοζάνης Παύλος, ένα κήρυγμα το οποίο παίζει από το πρωί σε όλα τα μεγάλα site και σε όλα τα κεντρικά μέσα και στα κανάλια της χώρας, ο λόγος προφανής. Θα δούμε ένα απόσπασμα και θα σχολιάσουμε τις πρωτοφανείς πραγματικά εκφράσεις που εκτόξευσε χθες ο Μητροπολίτης μέσα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Η χώρα μας ισοπληστισμιακή με την Πορτογαλία, με την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελβετία, την Αυστρία. Εκεί εκατοντάδες και χιλιάδες οι νεκροί από αυτή την επάρατον επιδημία. Και εμείς κάποιες δεκάδες. Και όπως είπε ο καθηγητής λοιμοξιολόγος, ο κύριος Σόδρας, οι περισσότεροι από αυτούς, λέει, υπερήλικες ήτανε, με νοσήματα υπαρκτά. Αν δεν φεύγαν σήμερα, θα φεύγαν αύριο. Σημαίνει ούτε 100 άνθρωποι. Γιατί? Γιατί οι προσευχές του λαού του Θεού, εσάς και χιλιάδες ακόμη, έστω και κλεισμένων των ναών, των μονών μας, οι αγρυπνίες, οι λειτουργίες, οι παρακλήσεις του Αγίου Όρους, εχμαλώτησαν, πολιόρκησαν. Δεν βάζω τυχαία ρήματα τη φιλανθρωπία του Θεού. Και όπως πάντα, έτσι και τώρα, εσκέπασε. Και η Παναγία μας, που είναι η σκέπη του κόσμου, άπλωσε το μαφοριό της και σκέπασε το έθνος μας και η Αγία μας. Αλλά μωρή και τυφλή, λέει ο Κύριος σε άλλη ευκαιρία. Πού να το δουν αυτό αυτοί? Τι ζουν στο δικό τους κόσμο, στον κόσμο της απιστίας τους, της αθεΐας τους, στον κόσμο της παγκοσμιοποιήσεως, στον κόσμο του άθεου γαλλικού διαφωτισμού, του άθεου. Δεν το εύχομαι, όχι, γιατί είμαι κληρικός και διαρχιερεύς. Αλλά εάν δεν επιστραφούν όπως ακούσατε στο Ευαγγέλιο και να ιαθούν, θα τα βρουν όλα μπροστά τους σε αυτό το έγκλημα που διέπραξαν, να κλείσουν τους ναούς, λένε κάποιοι. Και εσείς τι κάματε? Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι. Εκτός από τα όσα είπε ο Μητροπολίτης, μας έχει και το ύφος του, θα πω εγώ. Σε συγκεκριμένα σημεία, όπως εκεί που κουνά το δάχτυλο για τον άθεο, όπως τον χαρακτηρίζει η γαλλικό διαφωτισμό, υποθέτω ότι ο Μητροπολίτης είναι ο παδός του Μεσαίωνα. Υποθέτω, δεν ξέρω. Ή άλλων εποχών της ιστορίας. Για το ύφος του Μητροπολίτη Σερβίου Γκοζάνης, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν χρειάζεται βασικά να τα πούμε. Τα ξέρει ο κόσμος που παρακολουθεί. Νομίζω κρατούσε όλη αυτή την ιστορία μέσα του τόσο καιρό και βρήκε ευκαιρία να τα πει. Εντάξει, τα είπε και στον Άγιο Κωνσταντίνο, το ξέρεις εσύ, εσύ είχες το... Ακριβώς, έχει πει. Εδώ βεβαίως τον έγραφαν και οι κάμερες και νομίζω ξέρει πότε τον γράφουν οι κάμερες και πότε θα πει περισσότερα και πότε θα πει λιγότερα.
Θυμίζω απλώς ότι τις εκκλησίες δεν τις έκλεισε κανένας διάβολος. Τις εκκλησίες τις έκλεισε. Οι εκκλησίες ζητήθηκε να λειτουργούν χωρίς την παρουσία πιστών από μια επιτροπή της οποίας επικεφαλής ήταν ένας άνθρωπος της εκκλησίας, ένας ψάλτης της εκκλησίας, ο κύριος Τσιόρδας. Ναι, αλλά μπορεί να πει ο Μητροπολίτης ότι ο διάβολος έβαλε τον κύριο Τσόδρα να κλείσει τις εκκλησίες. Εντάξει, εγώ θυμίζω απλώς ότι επικεφαλή της επιτροπής που αποφάσισε ήταν ο κύριος Τσιόρδας, άνθρωπος της εκκλησίας, ιεροψάλτης. Πολύ σωστά το ψάλτης. Και με μια ισχυρή σχέση. Θυμίζω επίσης ότι ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ερωτώμενος από το Top Channel, είχε πει, είχε προσκαλέσει τους πιστούς να κάνουν προσωπική προσευχή τις ημέρες του Πάσχα στα σπίτια τους, τηρώντας και αυτός πάρα πολύ σωστά και απαρέγκλητα τις εντολές που είχαν δοθεί εκείνες τις ημέρες, γνωρίζοντας ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα συνωστισμού. Ο Περιφερειάρχης Ζήση, ο οποίος έχει πολύ στενή σχέση με τη θρησκεία και τη θρησκεία. Πάρα πολύ στενή σχέση και τη γνωρίζουμε όλοι. Θυμίζουμε την πολύ σοβαρή στάση του Περιφερειάρχη εκείνη τη μέρα, λίγες δηλαδή ημέρες πριν την Μεγάλη Εβδομάδα. Η επίθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κάτι που το συνηθίζει. Δεν είναι είδηση. Τώρα η επίθεση στον Πάπα κλπ. Και με τον τρόπο, και με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο κιόλας. Πάπας δούθε, πάπας κήθε, πάπας δούθε κτλ. Ως προς την κάλυψη από τα μέσα, τέλος πάντων. Ο τρόπος ήταν αρκετά απαξιωτικός. Και εντάξει, και αυτή η ιστορία ότι στη Δαμασκηνιά ο παππούς και η γιαγιά δεν χρειάζονται τους ψυχιάτρους, αλλά χρειαζόταν τον παπά να χτυπήσει και την καμπάνα, νομίζω στρέφεται ευθέως εναντίον της επιστήμης. Καλά, προφανώς, ναι. Και ας ρωτήσει λίγο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πόσο, τι δουλειά έκαναν οι ψυχίατροι και οι γιατροί και πάρα πολλοί άλλοι κόσμοι που μιλούσε καθημερινώς με τους ανθρώπους στην Δαμασκηνιά και στα Ταγασιά, έτσι, επιστήμονες. Και λέω και κλείνω το βασικό σχόλιο για αυτά που είπε ο Μητροπολίτης για την τελευταία φράση αυτή, δόθηκε ευκαιρία στους δαίμονες να ασχολούνται με τις τηλεοράσεις, να προβάλλουν γιόγκα κλπ. Εμείς απλά να πούμε εδώ στο Top Channel ότι για μία ακόμα χρονιά με την επιλογή της διοίκησης επιλέξαμε να δείχνουμε τις λειτουργίες και το Πάσχα και τους χαιρετισμούς. Το μόνο κανάλι στη Δυτική Μακεδονία με τέτοια συνέπεια. Και χθες το live streaming από τον Άγιο Νικόλαο που γίνεται μια καλή δουλειά. 3,5 ώρες. Το Top Channel αφιέρωσε το πρόγραμμά του στο να δείξει αυτή την ειδική λειτουργία, αν μου επιτραπεί ο όρος, για το Πάσχα. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να καθόμαστε να απαντάμε με άλλους τρόπους, απαντάμε με επιχειρήματα. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον καθότι ο Σερβίν και ο Κοζάνης Παύλος είναι γνωστό ότι είναι πνευματικό τέκνο του τέος Μητροπολίτη Καλαβρή των Αμβροσίων, νομίζω ότι ακολουθεί κατά πόδας τα βήματα του συγκεκριμένου τέως ιεράρχη. Απομένει να δούμε και κανένα αναφορισμό ίσως από εδώ και πέρα, γιατί πραγματικά τα όσα είπε χθες είναι σχεδόν πρωτοφανή και μάλιστα σε μια τέτοια ημέρα. Την ίδια ώρα βεβαίως που πάρκαρε και πάλι, όπως θα δείτε στη φωτογραφία, το αυτοκίνητό του σε παράνομη θέση μέσα στον πεζόδρομο. Βλέπετε και τη φωτογραφία. Εντάξει, είναι η πολλωστή φορά και εδώ και τα όργανα του κράτους δεν κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εδώ ο Μητροπολίτης ο ίδιος γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του νόμους, κανόνες, σύνομη τάξη, επιλέγοντας να παρκάρει όπου θέλει ο ίδιος, χωρίς κανέναν έλεγχο από τους αρμόδιες αρχές και την τροχιά το όχημά του. Έτσι. Το είπε τώρα και ότι κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω νόμων, αλλά και κάποιοι δεν τηρούν τους νόμους, για τους οποίους έχουν οριστεί από την ελληνική πολιτεία. Άρα εδώ έχουμε πρόβλημα από δύο πλευρές και νομίζω ότι πλέον, εντάξει, τα είπαμε μία, τα δείξαμε δύο, τα ξαναείπαμε. Δεν είναι μονή για κάτι, αλλά είναι και παρατήρηση, αν θες, και όχληση από σειρά πολιτών οι οποίοι είτε μας το επισημαίνουν ξανά και ξανά, είτε θεωρούν ότι οι ίδιοι δεν αντιμετωπίζονται ίσα και όμοια από το ελληνικό κράτος. Και νομίζω δεν έχουν άδικο όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες συνεχόμενα. Μάλιστα να πω ότι και ο Μητροπολίτης Σερβίν και Κοζάνης πληρώνεται κανονικά και μισθολογείται
από το ελληνικό κράτος, έτσι. Τέλος πάντων. Έτσι. Σε άλλα νέα, από την Εκκλησία να περάσουμε στον πολιτισμό, έκανε εντύπωση σήμερα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση με πολλές παραγράφους και αρκετά επιχειρήματα της κίνησης Κοζάνη τόπος Ναζής κατά του Προέδρου του ΔΠΘ, Νίκου Κέφαλου, αλλά και κατά της Δημοτικής Αρχής, την οποία ουσιαστικά εγκαλεί για κάποια ζητήματα που έχουν προκύψει σχετικά με κάποιες παραγωγές της καλοκαιρινής περίοδου και κάποιες επιλογές. Μίλησε ο Λευτέρης ο Ιωαννίδης τηλεφωνικά στο Top Channel. Ας δούμε τι είπε για να το σχολιάσουμε. Σκληρή κριτική για την λειτουργία του ΔΠΘ Κοζάνης και συγκεκριμένα για τον πρόεδρο του Νίκο Κέφαλο ασκεί με δελτίο τύπου που απέστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η δημοτική κίνηση Κοζάνη τόπος Ναζής. Σύμφωνα με την ίδια, χωρίς την ύπαρξη του καλλιτεχνικού διευθυντή έχει εγκριθεί έργο παραγωγής προϋπολογισμού 150 και πλέον χιλιάδων ευρώ, μία από τις ακριβότερες παραστάσεις στην ιστορία του ΔΠΘ. Σύμφωνα με την επικεφαλής της κίνησης, Λευτέρη Ιωαννίδη, δεν μπορεί το έργο του ΔΠΘ να είναι και δεν πρέπει να είναι ανταποδοτικό, γι' αυτό και επιδοτείται από το Δήμο Κοζάνης. Όμως, εν μέσω κορονοϊού, μία τέτοια απόφαση ενδεχομένως να ρίξει οικονομικά εκτός το ΔΠΘ. Ναι, νομίζω τα περιγράφει αναλυτικά και έχει να κάνει με τον προγραμματισμό τον οποίο ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ιδιαίτερα εστιάζουμε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Καταρχήν, το σημαντικότερο ότι προχωράει το ΔΠΘ σε μια πολύ μεγάλη παραγωγή εν μέσω κορονοϊού, χωρίς να τεκμηριώνεται η οικονομική βιωσιμότητα αυτής της επιλογής. Δεύτερον και πολύ σημαντικό, και κατά την άποψή μου σηκώνει ζητήματα και δεοντολογίας αλλά και νομιμότητας των αποφάσεων, ότι φαίνεται από την απόφαση που αναρτήθηκε στη διάβγεια η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να περιλαμβάνει και χρηματοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως βοηθού σκηνοθέτη. Εδώ, καταρχήν, πέρα από το δεοντολογικό, δεν έχει ξανασυμβεί ο Πρόεδρος να αμείβεται για παρεχόμενες υπηρεσίες στο ΔΠΘ. Αλλά και δεύτερον, υπάρχει ζήτημα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί ο Πρόεδρος να συμμετέχει σε ψηφοφορία η οποία αφορά τον ίδιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν παρουσιάστηκαν οι συντελεστές. Και άρα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είχαν εικόνα ποιοι θα ήταν οι συντελεστές. Αυτό το είδαμε στη διάβγεια όταν αναρτήθηκε η απόφαση. Άρα είναι δεδομένο ότι η απόφαση αυτή μπάζει και θα πρέπει να την ξαναδεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να την πιθανόν να την αναθεωρήσει. Και προφανώς τόσο ο Πρόεδρος, κατά την άποψή μου και ο ίδιος ο Δήμαρχος, πρέπει να απαντήσουν σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Και το τελευταίο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ΔΠΘ, τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό τον παρουσιάζει ο Πρόεδρος και όχι ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Αν θυμάστε στη κουβέντα που είχε ξεκινήσει εκεί το Δεκέμβρη για την παρουσία ή όχι του κ. Γιοβανίδη, η πρότασή μας δεν ήταν δε και καλά να μείνει ο κ. Γιοβανίδης, αν δεν θέλει τη νέα δημοτική αρχή, αλλά να παραμείνει για ένα εξάμηνο μέχρι να έρθει ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής. Και παρά το ότι ο κ. Κέφαλος είχε δεσμευτεί ότι μέχρι τέλος Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρχει έγκριση και θα έχει προχωρήσει στην πρόσληψη νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, έχουμε φτάσει ίσως τον Ιούνιο και κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια προβληματική κατά την άποψή μας λειτουργία. Και η οποία προκαλεί έντονη ανησυχία, προβληματισμό και φόβους για το ίδιο το ΔΠΘ. Δεν μπαίνω στον αξιολογισμό, είμαι προσεκτικός στην καλλιτεχνική αξία των προτινόμενων παραγωγών. Μπορεί να είναι πολύ καλές, εξαιρετικές, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Από την άλλη όμως, η επιλογή του να πάμε σε ακριβές παραγωγές μέσα στον κορονοϊό, είναι αλήθεια ότι μας προκαλεί πολύ μεγάλο προβληματισμό. Μάλιστα. Πολύ σκληρή ανακοίνωση και νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τυχόν απάντηση του ΔΠΘ και του Δήμου Κοζάνης. Δηλαδή, η Τριανδρία Μαλούτα Μιχαλίδη Σημαδράκου συμφωνεί με αυτό που έγινε στο ΔΠΘ. Δηλαδή, ο Πρόεδρος αποφασίζει ουσιαστικά για να καταλαβαίνει ο κόσμος να αναλάβει ο ίδιος το ΔΣ, μάλλον με την ψήφο και του Πρόεδρου. Ναι, να αποφασίζει ο ίδιος να αναλάβει καθήκοντα βουλή και, να πληρωθεί. Εντάξει, τώρα είναι λίγο unfair αυτό, λίγο ασυνήθιστο. Είναι πολύ ασυνήθιστο. Κάνει εντύπωση
ότι ένα διοικητικό συμβούλιο που έχει την πλειοψηφία αναθέτει στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΔΠΘ αυτή την ιστορία. Πλην χάρη Κουζιάκη που ψήφισε Λευκό της Κίνησης και το ΚΚΕ που ουσίαζε, Λαϊκή Συσπήρωση. Έτσι. Αυτό. Για να είμαστε δίκαιοι. Μισό λεπτό, επειδή μου στέλνουν, Παναγιώτη, την ώρα που μιλάμε για αυτό το θέμα, μου στέλνουν το τι μπορεί να έχει σχίσει και με τον προηγούμενο καλλιτεχνικό διευθυντή. Αν και, ναι, αν και δεν είναι καλλιτεχνικός διευθυντής, για την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα που είχε σκηνοθετεί. Στην παραγωγή για την Κροατία, τώρα δεν μπορώ να βγάλω άκρη ακριβώς, γιατί είναι... Ως προς τη σκηνοθεσία, ότι δεν είχε... Δεν είχε πάρει κάποια χρήματα, τέλος πάντων. Ναι, το δούμε, θα το δούμε από αύριο ακριβώς, γιατί καταλαβαίνεις τώρα τι συμβαίνει με όλη αυτή την ιστορία. Θα συνέχεια το θέμα, γιατί έχει να κάνει και με την παράσταση που ανακοίνωσε χθες, ότι υπάρχει περίπτωση να δοθεί. Αν μας δώσουν την επίδαυρο, θα κάνουμε και δεύτερη παράσταση. Πάντως, εγώ να πω ότι κάτι που έκαναν ενδεχομένως οι άλλοι και δεν είναι σωστό ή ηθικό, αν θες, δεν είναι δικαιολογία ότι πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Το λέω γενικώς αυτό, δεν το λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίως υπάρχει και αυτή η μεγάλη παράσταση που αναφέρεσαι και αν είδα καλά το προϋπολογισμό είναι 150.000 ευρώ. Τόσο. Ναι, διέψευσέ με. Με προϋπολογιζόμενα έσοδα πιθανά 49.000-50.000 ευρώ. Πιθανά έσοδα. Πιθανά. Σε εποχή που ο πολιτισμός και το θέατρο θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές λόγω της πανδημίας και αυτών που θα ισχύσουν όμως στα θέατρα, έτσι, και καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε. Και την ώρα που όπως καταγγείλει η Δημοτική Κίνηση, η νυν διοίκηση του ΔΠΘ έχει κόψει παραστάσεις θεωρώντας ότι ήταν πολυδάπανες. Το τριαντάφυλλο στο Στήθος, έγινε μεγάλη συζήτηση τέλος πάντων πέρυσι. Χαμός είχε γίνει. Ο προϋπολογισμός, το οποίο δεν θυμάμαι. 70 χιλιάδες κάπου ήταν νομίζω. Θυμάμαι την επιχειρηματολογία για το οικονομικό μέρος της όλης υπόθεσης. Το ΔΠΘ είναι μια ιστορία που βλέπω ότι η κίνηση δεν το αφήνει να πέσει κάτω. Δηλαδή, το κυνηγάει αρκετά, ειδικά βεβαίως και μετά την ιστορία της μη προκήρυξης θέσης ή ανανέωσης, αν θες, της θέσης του κ. Γιωβανίδη. Δεν υπάρχει καλλιτεχνικός διευθυντής, θυμίζουμε, στο ΔΠΘ. Κάτι που στυλιτεύει η ανακοίνωση της κίνησης, λέγοντας ότι πρώτη φορά στα χρονικά δεν γίνεται ο προγραμματισμός από κάποιον καλλιτεχνικό διευθυντή. Εσύ που τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα πράγματα, μπορείς να το επιβεβαιώσεις, δεν το θυμάμαι. Είναι πρώτη φορά, ναι, εντάξει. Εγώ απλώς σημειώνω τις παρατηρήσεις που έχει κάνει η κίνηση, που βλέπω ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο θέλει να στηρίξει, αν θες, το δικό της έργο και να κάνει... Εντάξει, ένα έργο που σηκώνει, συζήτηση και εκεί, ειδικά επί Δημοπούλου, βεβαίως, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν κρίνουμε κανένα καλλιτεχνικό έργο. Όχι, εντάξει, να τα λέμε όλα. Όχι, δεν κρίνω μόνο την καλλιτεχνική πλευρά. Και οικονομικά το ΔΠΘ και ο κόσμος έφυγε, απομακρύνθηκε από το ΔΠΘ εκείνα τα χρόνια, τα 2-3, τη Δημοπούλου. Εσύ έχεις πει πολλές φορές και έχεις θυμίσει ότι η πρώην Δημοτική Αρχή έλεγε ότι ο πολιτισμός δεν είναι ακριβώς ανταποδοτικός και δεν έχει σημασία και πόσα εισιτήρια κόβονται κλπ. Και τώρα στυλιτεύει μια ιστορία που λέει ότι ενδεχομένως να πάρει το ΔΠΘ. Το λέει μέσα στην ανακοίνωση όμως, γιατί εντάξει, άλλο το να μην μπαίνει μέσα πολύ και άλλο το να ανοίγεται πολύ σε περίοδο κορονοϊού τώρα. Είναι λίγο διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι. Έχεις δίκιο ότι το λέει, αλλά θα μπορούσε κάποιος να επιχειρηματολογήσει με αυτό το επιχείρημα, ότι ο πολιτισμός δεν είναι ανταποδοτικός, όπως και εσείς λέγατε την προηγούμενη περίοδο. Αλλά αν συνεχίσει να μην είναι ανταποδοτικός, κάποια στιγμή θα φαλυρίσει, θα το πω απλά, το ΔΠΘ Κοζάνης, όπως και άλλα ΔΠΘ στη χώρα, και δεν θα ανεβάζει καμιά παράσταση, άμα συνεχίσει έτσι. Και σαφώς είναι σωστή η επιδότηση από τον Δήμο Κοζάνης. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και από το κράτος. Αλλά δεν μπορεί το Ταμείο του Δήμου Κοζάνης να αιμορραγεί ώστε οποιοδήποτε να ανεβάζει παραστάσεις οι οποίες δεν έχουν κάποιο οικονομικό αντίκρισμα. Έτσι. Εντάξει, δεν είπαμε να είναι ακριβώς σε σαβάρκα σαν νερά. Αλλά τώρα το 50 με 150, 100.000, άντε μία φορά να πεις, αν συνεχίσει αυτή η ιστορία, εκεί θα έχουμε θέματα. Και μιλάμε για μια ευαίσθητη περίοδο αυτή τη φετινή, γι' αυτό. 100.000 ευρώ από μία παράσταση μέσα, κάπου. Κι αν είναι τόσα. Ναι. Να πούμε βεβαίως ότι σαν Top Channel είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε ότι επειδή υπάρχει, τρέχει και η προκήρυξη για τη θέση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, ο οποίος ουσιαστικά έχει προαποφασιστεί σε έναν αξιολόγωτατο άνθρωπο, θα καταλήξει κατά πάσα πιθανότητα. Φαίνεται ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια στο ΔΠΘ
με αφορμή αυτή την προκήρυξη, εφόσον αναλυφθεί η συγκεκριμένη θέση από τον αξιολογότατο άνθρωπο που πρωταγωνιστεί εδώ και πολλά χρόνια στα τοπικά θεατρικά πράγματα της περιοχής μας. Έτσι. Ήδη ετοιμάζονται αντιδράσεις από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου από την Αθήνα και όχι μόνο εδώ, πρέπει να σου πω. Μάλιστα, ναι, okay. Έτσι. Να πάμε, εντάξει, είπαμε πολιτισμός, να πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο. Δεν θα πούμε ότι ξεκινά το ποδόσφαιρο και θα δούμε μπαλίτσα 6-7 Ιουνίου, γιατί μάλλον τους περισσότερους αφήνει αδιάφορο, έτσι όπως εξελίχθηκαν και τα πράγματα αυτή η ιστορία. Με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ κτλ. Νομίζω το κύπελλο έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Τώρα το πρωτάθλημα θα γίνει για να γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω, και σε άδειες κερκίδες, καταλαβαίνεις. Σε τοπικό επίπεδο όμως, τελικά αποδεικνύεται ότι έφτασαν κοντά η ΑΕΠ, Καραγιαννίου και η Κοζάνη σε μια συγχώνευση, η οποία ναυάγησε όμως. Δεν ξέρω αν έφτασαν κοντά ή αν όντως έχουν κάτι στο τραπέζι, σοβαρά εννοώ. Έτσι. Ο κύριος Μπάμπης Αλεξανδρίδης, ο οποίος είναι ο ισχυρός άντρας της ΑΕΠ, ή ήταν, αν θες, μέχρι σήμερα, μέχρι χθες τέλος πάντων, αποκαλύπτει σήμερα με μια ανακοίνωσή του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έκανε πρόταση ώστε να συνενωθούν η ΑΕΠ Κοζάνης και η Κοζάνη, η γνωστή ομάδα, το φύλαθρο σωματείο Κοζάνης, που ανήκει στην οικογένεια Καπετάνου. Όπως γράφει, δεν ήρθαν σε συνεννόηση, έτσι, ώστε να γίνει μία ομάδα. Μάλιστα, ο κ. Αλεξανδρής λέει ότι είναι έβαλε και κόκκινες γραμμές. Σου λέω ότι αυτή η συζήτηση, από τα λίγα που ξέρω εγώ και ακούω στους ποδοσφαιρικούς κύκλους, γενικώς προσπάθησε να γίνει, αλλά πολλοί αμφισβητούσαν ότι υπάρχει έστω και ένα σημείο επαφής από το όνομα που θα έχει αυτή η ομάδα, από το σήμα που θα έχει και μια σειρά άλλων ζητημάτων. Είναι ζητήματα που συζητιούνται χρόνια σε αυτή την πόλη και για άλλες περιπτώσεις. Είναι πολύ δύσκολο η ΑΕΠ ή η κάθε ΑΕΠ, αν θες, να σταθεί στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Football League. Έτσι. Football League, πες το. Απλά το λέω Β' Εθνική για να το καταλαβαίνουν και παλί. Καλά κάνει. Ναι. Από την εγκυητική, από το τι θέλει το γήπεδο, από το πόσους παίκτες πρέπει να πληρώνεις ΙΚΑ, ασφαλιστικές φορές, νομίζω 30 παίκτες πρέπει να είναι όλα αυτά. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία και δύσκολα να αναβρεθούν ακόμα και χορηγοί. Όλη αυτή η ιστορία οδηγεί σε μια απόφαση που δεν ξέρω, προβλέπουν αρκετοί ότι ίσως η ΑΕΠ να μην μπορέσει να παίξει αυτό το πρωτάθλημα. Μακάρι να παίξει. Εγώ δεν σε απορώ με το. Ο κύριος Αλεξανδρίδης παραιτήθηκε. Ναι, και ο κύριος Αλεξανδρίδης λέει δηλαδή, ότι παρετούμε. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Παραιτήθηκα επειδή δεν γίνεται η συγχώνευση και φεύγω τώρα. Δεν το καταλάβει αυτό. Ίσως είναι η παραδοχή Παναγιώτη που γίνεται από πολλούς και όχι αδίκως. Ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ψηλά, έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να σηκώσει το βάρος αυτής της μεγάλης ιστορίας. Που αυτό δεν είναι λίγα. Ναι, αλλά έτσι. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το βρούμε τον κύριο Αλεξανδρή. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει ενδιαφέρον. Να πω βασικά, ότι. Έχει ενδιαφέρον και για το πού έφτασε αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, είναι ενδιαφέρον να μιλήσουμε ενδεχομένως και με τον Παντελή Καπετάνο. Δύσκολα μιλάω ο Παντελής Καπετάνος, προσπαθούμε πάντως. Οι πληροφορίες πάντως του Top Channel λένε ότι ίσως υπάρξει απάντηση σήμερα και τα λοιπά και από την Κοζάνη. Υπήρχε σε εξέλιξη ένα Δέλτα Σίγμα, νομίζω, πριν από λίγες ώρες. Και επίσης, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι το όνομα που είχε συζητηθεί τελευταία ήταν ΑΕΠ Παύλα Κοζάνη με σήμα το καμπαναριό και τον δικέφαλο, το Βυζαντινό Αιτό. Α, δηλαδή, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, δηλαδή. Έτσι. Ναι, καταλαβαίνεις. Τώρα, εντάξει, μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, πόντι, ντόπιοι κτλ., γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα. Όχι, ότι. Ακόμη και στο, αν είμαστε το 2020 και όχι το 1970, αλλά υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, έτσι. Και όμως αυτά που λες είναι από τα βασικά προβλήματα μιας συζήτησης. Ναι, γι' αυτό λέω, μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά ακριβώς. Εντάξει, είναι μια συμβιβαστική πρόταση. ΑΕ Παύλα Κοζάνη, δικέφαλος αετός Καμπαναριό. Εντάξει, υπάρχει μια συζήτηση, αν μπορούσε να γίνει αυτό ή όχι. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ναυαγεί. Φαίνεται. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Και απλά να θυμίσω ότι ανάλογο πρόβλημα το οποίο ανέδειξες και εσύ στην εκπομπή σου είναι και η περίπτωση του Εθνικού Κοζάνης γυναικών που έχει κερδίσει την άνοδο στην Α1 του Χάντμπολ. Και εκεί γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν χρήματα και μέσω μιας κατάστασης ναι. που έχει από το ίντερνετ, έτσι. Διάφοροι χορηγοί ή απλοί πολίτες που λαμβάνουν χρήματα ώστε να μην χάσει αυτή η ομάδα με νεαρά κορίτσια τη συμμετοχή
στην Α1. Κάνει μια εξαιρετική δουλειά η διοίκηση εκεί, από τα μικρά τμήματα. Το χάντμπολ που έχει μεγάλη παράδοση στην Κοζάνη, μεγαλύτερη από κάθε άλλο άθλημα ίσως. Αξίζει πολύ να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια του χάντμπολ. Μου λένε για 30.000 περίπου προπολογισμό ετήσιο. Δεν είναι τα χρήματα πάρα πολλά. Εντάξει. Για την Κοζάνη είναι. Για αεραστεχνικό άθλημα, Παναγιώτη, καταλαβαίνει ότι. Αεραστεχνικό, ναι, τώρα είναι επαγγελματικό όμως στην Α1, έτσι. Εντάξει, okay. Πάω και Νέα Ιωνία στις γυναίκες είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες. Και έχει μέλλον. Δηλαδή, η μεγαλύτερη αθλήτρια είναι 24 χρονών, η Αναστασία Καραγιαννίδου που είχαμε εδώ στην εκπομπή. Ναι. Έχει μέλλον αυτή η ομάδα και αν στηριχθεί, μπορεί να πάει καλά και σε μια εθνική κατηγορία. Έτσι. Θυμίζω απλώς ότι η Κοζάνη με μια ομάδα στην Β' Εθνική E-Football League και στο ποδόσφαιρο, δηλαδή στο κορυφαίο άθλημα που έχει και η χώρα. Και με μια ομάδα στην Α1 του handball, με ομάδες που έρχονται εδώ και γνωστές ομάδες, είπες ο ΠΑΟΚ, παίζουν και άλλες ομάδες με brand name και στην Α1 του handball. Και ο Ολυμπιακός είναι, γενικώς προς τα κάτω. Είναι δύσκολες προσπάθειες. Η εποχή που έπεσαν και λόγω της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού απαγορεύει ενδεχομένως και την παρουσία φιλάθλων. Δεν ξέρω πώς θα ξεκινούσαν, ας πούμε, τα πρωτοθέματα του Σεπτέμβριο. Από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ναι, το δούμε αυτό. Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε, ναι, τέλος πάντων. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που δυσκολεύει αυτή την κατάσταση. Ας ελπίσουμε να βρεθούν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν, που έχουν μεράκι και φυσικά δεν το κρύβουμε, έχουν και λεφτά, έτσι. Το βασικότερο. Καλή συνέχεια, Ζήση. Είστε καλά, Παναγιώτη. Εμείς να συνεχίσουμε το δελτίο μας με πολλές αλλαγές. Επαναλειτουργούν από Δευτέρα τα δημοτικά σχολεία αλλά και τα νηπιαγωγεία σε ολόκληρη τη χώρα. Τα τμήματα δεν μπορεί να φιλοξενούν περισσότερα από 15 παιδιά, ενώ τα διαλύματα θα γίνονται ξεχωριστά για κάθε υποτμήμα με τους εισόδους και τις εξόδους των παιδιών από τις σχολικές μονάδες να γίνονται χωρίς συνωστισμό. Εξειδικεύτηκαν σήμερα το πρωί με οδηγίες που εστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας όλοι οι κανόνες στήρησης υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων που επιστρέφουν στις αίθουσες από 1η Ιουνίου. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου Κοζάνης Γιάννης Γκαμπούρας μίλησε στην κάμερα του Top Channel για τις βασικές αλλαγές που θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής και μέχρι και τις 26 Ιουνίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά. Σήμερα το πρωί ήρθαν οδηγίες από τον ΕΟΔΗ και από το Υπουργείο Παιδείας για την επανελειτουργία των σχολικών μονάδων. Τις αποστείλαμε στα σχολεία και σύμφωνα με αυτές, αναλυτικά, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στην προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Να τηρούνται οι αποστάσεις. Δεν θα γίνει η πρώτη πρωινή συγκέντρωση στον αύριο χώρο, αλλά οι μαθητές θα οδηγηθούν με ασφάλεια στις τάξεις για να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα, το οποίο ρυθμίζεται με τις οδηγίες, είναι η διαρρύθμιση των αιθουσών. Ένας μαθητής σε κάθε θρανείο με 1,5 μέτρο απόσταση του ενός τρανίου από το άλλο. Αν το τμήμα έχει άνω των 15 μαθητών, χωρίζεται σε 2 υποτμήματα. Σε αυτή την περίπτωση, το μάθημα γίνεται εκ περιτροπής 3 ημέρες την εβδομάδα το ένα τμήμα, το υποτμήμα, και 2 ημέρες το δεύτερο υποτμήμα, και με εναλλαγή την επόμενη εβδομάδα. Τα παράθυρα θα είναι ανοιχτά, αν το επιτρέπουν βέβαια οι συνθήκες, έτσι ώστε να έχουμε φυσικό αερισμό των αιθουσών. Και στο σημείο αυτό πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην διαρρύθμιση των νηπιαγωγείων. Γνωρίζετε ότι τα νήπια είναι μικρά σε ηλικία, 4-5 χρονών, και όπως και στα δημοτικά σχολεία θα πρέπει καταρχήν να πούμε ότι θα χωριστεί το τμήμα άνω των 15 παιδιών σε 2 υποτμήματα. Ωστόσο το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει μια δυσκολία και θα πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια οι νηπιαγωγοί να κρατήσουν τις αποστάσεις. Σε κάθε τραπέζι εργασίας ή κατά την ώρα του προγεύματος θα πρέπει να είναι 2 μαθητές στο τραπέζι και μάλιστα σε απόσταση ο ένας από τον άλλο. Το ίδιο θα συμβεί και την ώρα που έχουμε ολομέλεια των μικρών παιδιών, την περίφημη παρεούλα. Και εκεί πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις. Γι' αυτό θα φροντίσουν οι νηπιαγωγοί, ήδη οι προϊσταμένες είναι στα σχολεία και από αύριο θα είναι και οι νηπιαγωγοί, όπως βέβαια και οι δάσκαλοι, να ρυθμίσουν αυτά τα ζητήματα. Μεγάλη προσοχή θα δοθεί και στα διαλύματα. Δεν θα είναι κοινά τα διαλύματα, κάθε τμήμα, κάθε υποτμήμα θα κάνει διάλειμμα σε διαφορετικό χρόνο, έτσι ώστε να μην συνωστίζονται τα παιδιά και μάλιστα σε διαφορετικό χώρο, στον αύριο χώρο του σχολείου.
Κατά την έξοδο στα διαλύματα θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι αυτό για τα μικρά παιδιά, τα προνήπια, τα νήπια και τα παιδιά του Δημοτικού είναι σχετικά δύσκολο. Γι' αυτό στηριζόμαστε και πάλι στους εκπαιδευτικούς δασκάλους και νηπιαγούς, οι οποίοι κατάφεραν να κρατήσουν την επαφή όλο αυτό το διάστημα με τους μαθητές τους, δίδαξαν εξ αποστάσεως και τώρα καλούνται να βοηθήσουν στην επανελειτουργία των σχολικών μονάδων με αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα που προαναφέραμε. Ρυθμίζονται με την εγκύκλιο και άλλα ζητήματα, όπως ο τρόπος συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, το ορολόγιο πρόγραμμα το οποίο θα τηρείται, με βασική σημείωση ότι δεν θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα τμήματα και εν κατακλείδη το ζητούμενο το μεγάλο είναι η καθαριότητα και οι κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, οι καθαρίστρες θα φροντίζουν για την καθαριότητα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας τουλάχιστον μία φορά. Οι μαθητές, κυρίως των υπηαγωγείων, θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους 3 φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και ξεχωριστές οδηγίες δόθηκαν για την παράλληλη στήριξη. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και από τη Δυτική Μακεδονία φτάνουν στον Εύρο μετά και τη μετακίνηση ανδρών από διευθύνσεις σε ολόκληρη τη χώρα για την αντιμετώπιση μιας πιθανής νέας έντασης με την Τουρκία και με περίπτωση πιθανής πάντα εισβολής μεταναστών. Κοιτάξτε, είχαμε τις πληροφορίες από τότε. Οι πληροφορίες υπάρχουν και ακόμη για μια κινητικότητα από την άλλη μεριά. Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε την εμπειρία πλέον. Ναι. Και μπορούμε να είμαστε σε ετοιμότητα. Και, και με ενισχυμένο φράκτη έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Ήδη ξεκινούν και εργασίες για το υπόλοιπο κομμάτι του Εύρου, στο νότιο Εύρο, ναι. Δηλαδή ο φράκτης. Ξεκινά και εκεί τέλη του μήνα, αρχές του άλλου. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Βλέπουμε, υπάρχουν και οι μυστικές υπηρεσίες, οι δημοκρατικές υπηρεσίες που δίνουν πληροφορίες. Ναι. Υπάρχει μια κινητικότητα. Εμείς θα είμαστε σε ετοιμότητα. Για να μην υπάρξει κάτι παρόμοιο που έγινε τον Μάρτιο, αρχές Μαρτίου. Ναι. Οι δυνάμεις που ανεβαίνουν πλέον είναι από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και από την Αθήνα. Ανεβαίνουν οι δημιουργίες, αλλά και 125 ακόμη συνάδελφοι, αστυνομικοί συνολικοί φύλακες για να συμβάλλουν στις περιπολίες και τις κατοπτεύσεις. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μεγάλη εμπειρία πλέον στις κατοπτεύσεις από τους συναδέλφους μας. Ενώ που να μπουν με κι άλλοι την ημέρα με θερμικές καμέρες το βράδυ, έτσι, για να μπορούν να δουν την κίνηση. Θα ανεβούν και δημιουργίες για μέτρα τάξης, αν γίνει κάποια επέμβαση από την άλλη πλευρά. Είναι και ο στρατός, που και αυτός και ο στρατός με τη σειρά του μετακινεί, λογικά θα αρχίσει να μετακινεί και αυτός ο κόσμος προς τα πάνω, όπως έκανε και τον Μαρτίο. Οπότε είμαστε σε μια διαρκή ετοιμότητα για να. Έχετε πάρει κάποια ειδοποίηση ήδη, Γιάννη, γιατί βλέπω εδώ και διαβάζω στην Καθημερινή, ας πούμε, που υπάρχει επίσης το θέμα. Προετοιμασία της ελληνικής αστυνομίας για νέα εισβολή στον Εύρο. Μετακινούνται 14 δημιουργίες ΜΑΤ και 125 αστυνομικοί στα τμήματα συνοριακής φύλαξης. Ναι, έχετε πάρει εσείς κάποια ειδοποίηση? Κοιτάξτε, προφανώς για να δίνω τέτοιες εντολές από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που επεξεργάζονται από την ηγεσία μας με αποτέλεσμα να δίνουν αυτές τις εντολές. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το λέγαμε και το ξαναλέμε, πρέπει να είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα. Είδατε, έγινε και ένα θέμα τις προηγούμενες μέρες. Με τα σύνορα εκεί, ναι. Με τα σύνορα τα οποία εμείς ήμασταν εκεί και ξέρουμε ότι αυτό το μέρος είναι, φυλάσσεται κανονικά και δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Από εκεί και πέρα θα φύγουν και αστυνομικοί και με αυτή τη διαταγή. Ήδη υπάρχουν με την ενίσχυση που υπάρχει στα σύνορα, υπάρχουν πάνω γύρω στα 12 άτομα. Με την ενισχυτική που πήγε και ο Κυριάκος, ο πρόεδρος μας, είναι άλλα 10 άτομα, 8 με 10 και θα πάνε και άλλοι. Και τώρα, θα πάνε και άλλοι. Θα φύγετε και άλλοι από την Καστοριά, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα τώρα, έτσι. Ναι, θα μείνει πίσω stand-by, θα μείνει βέβαια η δημιουργία, όποτε χρειαστεί και αυτή θα πάει. Ναι, γιατί. Τελέστηκε χθες το βράδυ, μέρα απόδοσης της εορτής του Πάσχα, στους ιερούς ναούς της χώρας, η Αναστάση, μια ακολουθία που κανονικά τελείται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Ας δούμε ένα απόσπασμα από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου της Κοζάνης. Oh.
Σημαντικές ήταν οι καταστροφές από το χθεσινό χαλάζι στη Δεσκάτη αλλά και στο Λιβαδερό. Επιτόπια επιθεώρηση από στελέχη της Περιφερειακής Αρχής είχαμε στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Βρεμενών. Δεν έχει φύλλα. Ούτε μίσχο, δηλαδή βλέπει μόνο το. Βρισκόμαστε σήμερα στα Γρεβενά, στην Δεσκάτη, στο Δήμο Δεσκάτης και θέλουμε να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι εποχές είναι δύσκολες. Αντικειμενικά για όλους μας και ο κορονοϊός, η έλλειψη εργατών γης και ό,τι έχει δημιουργήσει. Σε όλα αυτά τα προβλήματα προστέθηκε και η θεομηνία η οποία έπληξε την περιοχή. Πραγματικά οι ζημίες μετά από την επιτόπια επιθεώρησή μας είδαμε ότι ήταν μεγάλη. Δυστυχώς γίναμε και οι ίδιοι μάρτυρες μιας νέας θεομηνίας. Είδαμε και σήμερα να υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα χαλαζιού. Ήταν εντυπωσιακό και πραγματικά ίσως να χρειαζόντουσαν τα μηχανήματα της περιφέρειάς μας να είναι έξω για να καθαρίσουν, αστειεύομαι, αλλά πραγματικά οι ζημίες είναι μεγάλες και πρέπει να μπορέσουν να στηριχθούν οι αγρότες. Σε όλα αυτά εννοείται ότι θα παρέμβουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τους αγρότες σε αυτό που τους έχει συμβεί και θα έχουμε τις άμεσες παρεμβάσεις μας προς τον ΕΛΓΑ για να κάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις εκτιμήσεις για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν άμεσα και να μπορέσουν να ξαναμπούν και να παράξουν αυτό το οποίο θέλουμε για την περιοχή. Ήρθαμε σήμερα στο Δήμο Δεσκάτης, ξεκινήσαμε αρχικά για το δημοτικό διαμέρισμα του Καρπερού, στο οποίο τις προηγούμενες μέρες υπήρχε μια χαλαζόπτωση και προξένησε πάρα πολλές ζημιές. Ξαφνικά στον δρόμο μας πήραν τηλέφωνο ότι έριξε πάρα πολύ χαλάζι στη Δεσκάτη. Πήγαμε στη Δεσκάτη, είχε 10-15 πόντους σε σημεία διάφορα χαλάζι. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ζημιές. Τόσο εγώ όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης που επισκέφτηκε την περιοχή, ο Βασίλης ο Άμπας. Ήρθαμε, είδαμε, καταγράψαμε. Τώρα βρισκόμαστε βέβαια στο Καρπερό, στο οποίο πήγαμε και εκεί και είδαμε τις ζημίες που είχαν προκληθεί τις προηγούμενες μέρες. Ήρθαμε, είδαμε, μιλήσαμε με τους παραγωγούς, μιλήσαμε με τους καλλιεργητές. Τα προβλήματα είναι πολλά. Οι ζημίες όντως έχουν γίνει. Όντως έχει πληγεί αρκετά μεγάλο κομμάτι της καλλιεργήσιμης γης λόγω της χαλαζόπτωσης. Δεν τους έφτανε τους ανθρώπους όλα τα άλλα προβλήματα, η οικονομική κρίση, ο κορονοϊός, τους έτυχε και αυτό. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, τόσο ο Περιφερειάρχης μας ο Γιώργος ο Κασαπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ο Βασίλης Ζώμπας και εγώ ως χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά το αξίζουν και όπως μπορούμε να παρεύουμε στον ΕΛΓΑ για την αμεσότητα και την γρηγοράδα της λειτουργίας του ώστε να επέμβει και να κάνουν τις διαγνώσεις άμεσα, θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Βρεθήκαμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Περιφερειακό Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών. Είμαστε κοντά στους αγρότες. Είναι καθαρά ένα ζήτημα ηθικής στήριξης από εμάς, σαν πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής. Γιατί είδαμε ότι ο αγρότης, ο παραγωγός χρειάζεται πέρα από τον ΕΛΓΑ και από τις ζημίες και τη δικιά μας συμπαράσταση. Στο φαινόμενο της χαλαζόπτωσης βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες καταστροφές, γύρω στο 100% και πέραν αυτού έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν πάρα πολλές καλλιέργειες καπνοπαραγωγών. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε με τις υπηρεσίες να δώσουμε λύση και να απαλλιώνουμε αυτόν τον κόπο, τον πόνο που είχαν οι αγρότες και δεν μπόρεσαν να πάρουν αυτά που περίμεναν από την παραγωγή τους. Από την πρώτη στιγμή καλέστηκε ο ΕΛΓΑ, ήρθαν οι γεωπόνοι για να εκτιμήσουν τις ζημίες, έγιναν επιπληκτικές σε κάποιες περιοχές. Τώρα έχουν αρχίσει οι αιτήσεις στο Δήμο. Θεωρούμε ότι μέσα σε λίγες μέρες θα έρθουν και θα γίνουν και οι πραγματικές εκτιμήσεις για τον κάθε παραγωγό. Και σήμερα είχαμε και το φαινόμενο της χαλαζόπτωσης και σε ένα
τμήμα της Δεσκάτης. Όχι τόσο μεγάλο όπως είναι τα 5.000 στρέμματα του Καρπερού, σε μικρότερο, αλλά εκεί πλέον μιλάμε και για 100% καταστροφή. Δηλαδή σε κάποιο σημείο δεν μπορούσες καν με το αυτοκίνητο να πας στις αγροτικές καλλιέργειες. Ήταν τόσο πολύ το χαλάζι, το οποίο είχε καλύψει όλη την περιοχή. Πέραν αυτού, με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Άμπα, συζητήσαμε και κάποια θέματα που αφορούν τα γεωφράγματα, την πορεία κάποιων προμελετών που είναι για να κατασκευστούν και κάποια γεωφράγματα και την λειτουργία των υπάρχοντων γεωφραγμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Φθινοπορεινός αναμένεται και αύριο 5ο καιρό στη Δυτική Μακεδονία. Λεπτομέρειες από τον Χρήστο Μαργαρίτη. Αραιή συννεφιά με βροχοπτώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες προβλέπει για αύριο 5η 28 Μαΐου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στον ομό Καστοριάς από 8 έως 19, στον ομό Γρεβενών από 7 έως 20 και στον ομό Φλόρινας από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.